Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργα. Και το λόγο τώρα έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, κύριος Αστέριος Ροντούλης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να δώσω στην ομιλία μου ένα θετικό τόνο. Να βάλω ένα θετικό πρόσημο. Του τέστην να μην ασκήσω αρνητική κριτική ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Του αντίον μάλιστα. Να εκφραστώ θετικά και για τους μεν και για τους δε. Γιατί νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας τουλάχιστον ότι μιλάμε για ένα έργο εθνικής σημασίας και βαρύτητας. Θωρακίζει ενεργειακά τη χώρα ένα τέτοιο έργο? Βεβαίως. Θωρακίζεται στρατιωτικά η Θράκη, η ευαίσθητη αυτή περιοχή, από ένα τέτοιο έργο? Βεβαίως και ναι. Το έργο μπορεί να έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην εθνική μας οικονομία σε μια ιδιαίτερος κρίσιμη οικονομική συγκυρία. Πάλι κάποιος θα πει ναι. Θα υπάρξουν θέσεις εργασίας? Βεβαιότατα. Τέλη διέλευσης? Βεβαιότατα. Άρα λοιπόν ας παραδεχθούμε ότι πρόκειται για ένα έργο μείζονος εθνικής σημασίας. Το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο τώρα και προγενέστερα, συνεισέφερε στην κατεύθυνση υλοποίησης του έργου? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία συνεισέφερε? Βεβαιότατα. Και τότε δημιουργείται το ερώτημα. Μετά την παραδοχή αυτή, τι φταίει και δεν πάει καλά το πράγμα? Διότι ο πολίτης που παρακολουθεί τη συζήτηση μένει με ένα ερώτημα στο μυαλό του. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να οθήσουν σε μία ευνοϊκή κατάληξη του έργου. Τότε τι συμβαίνει και δεν πάνε καλά τα πράγματα? Και εδώ τώρα ερχόμαστε στην καρδιά του όλου προβληματισμού. Ακροθυγώς μόνο ελέγχθησαν πράγματα. Επιτρέψτε λοιπόν εγώ να ασχοληθώ με την καρδιά, την ουσία του ζητήματος. Φοβάμαι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ, στο ζήτημα αυτό του αγωγού πύργου Αλεξανδρούπολη, ισχύει η φράση «Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια». Και θέτω το ερώτημα, μήπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι τα βατράχια? Σε ποιον αγώνα? Σε μία ενεργειακής φύσεως διελκυνιστίδα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μία πλευρά και της Ρωσίας από την άλλη. Επιτρέψτε μου να γίνω περισσότερο σαφής. Υπάρχουν σοβαρότατες γεωπολιτικές αναλύσεις που λένε τα εξής. Ας τα ακούσουμε ως υπόθεση εργασίας. Σύμφωνα με αυτούς τους αναλυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από την κυβέρνηση Μπορίσοφ, πίσω από τη βουλγαρική άρνηση, για τους εξής γεωστρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους της υπερδύναμης. Λόγος πρώτος. Δεν τους αρέσει η οποιαδήποτε ρωσική έξοδος στα θερμά ύδατα της Μεσογείου. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά. Δεν τους αρέσει η επανεμφάνιση του ρωσικού παράγοντα στα Βαλκάνια. Θεωρούν τη Βαλκανική ενδοχώρα ως το μαλακό υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή, στη χειρότερη περίπτωση για αυτές, από μια συνεργατική δομή Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως όχι από τη Ρωσία. Τρίτος παράγοντας. Έχουν μια ψύχωση οι Αμερικανοί με αυτό που λέμε εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.
Άρα λοιπόν θέλουν να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό παράγοντα και μπλοκάρουν το έργο. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι παράγοντες αθρηστικά οδηγούν στο μποϊκοτάρισμα του αγωγού τύπης από την κυβέρνηση του κυρίου Μπορίσου, ουσιαστικά από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ρωσία τώρα θέλει, ακούσαμε εδώ, εναλλακτικές οδούς. Ωραία. Ας κάνουμε τώρα όλα αυτά δεκτά εμείς. Να τα δεχτούμε όλα αυτά. Τα αντιπαλεύουμε. Πρέπει να τα αντιπαλέψουμε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν τίθεται ζήτημα μόνο ότι ένα έργο εθνικής σημασίας τίνει να απονεκρωθεί. Τίθεται και ένα ζήτημα ενεργειακής εξάρτησης ενεργειακού ζυγού της Ελλάδος από την Τουρκία. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης. Άρα λοιπόν, εάν οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αυτή την προδιάθεση, εμείς καθόμαστε... Θα μου δώσετε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Εμείς καθόμαστε και τους κοιτάζουμε? Όχι. Θα πρέπει να τους θέσουμε ένα γεωπολιτικής φύσεως και εμείς ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει η Ρωσία όλα τα ενεργειακά τους αυγά, να το πω έτσι, στο καλάθι της Τουρκίας και μόνον? Δηλαδή θα ωφεληθεί η υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή η Ρωσία εάν ο κομβικός ενεργειακός παίκτης στην περιοχή είναι η Τουρκία? Νομίζω η απάντηση και των δύο θα είναι αρνητική. Και μπορούμε να παίξουμε, κύριε Υπουργέ, στο γεγονός τώρα που είναι και επίκαιρο, της απόκλησης που υπάρχει, που τίνει να δημιουργηθεί, που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και χάσμα μεταξύ της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής του Τούρκου Πρωθυπουργού και του Νταβούτογλου. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς γεωπολιτικά επιχειρήματα να προβάλλουμε. Τι θέλω να πω με την προηγηθής ανάλυση? Θέλω να πω ότι βεβαιότατα και πρέπει να ενεργοποιηθεί διπλωματικά η ελληνική κυβέρνηση. Η αδράνεια σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές κοστίζει. Βεβαίως και δεν πρέπει να υπάρχει μικρόψυχη, μικροκομματική αντιμετώπιση ενός εθνικού ζητήματος. Και τρίτον και το σπουδαιότερο, κύριε Υπουργέ, επειδή υπήρξαν και δηλώσεις της ομολόγου της κυρίας Μπιρμπίλη, της Υπουργού Ενέργειας της Βουλγαρίας, ότι το ζήτημα θα λήξει τον Φεβρουάριο του 2011, όχι τώρα, σκεφτείτε και το ενδεχόμενο κάποιοι να παίζουν ένα σκληρό ενεργειακό πόκερ και να μπλοφάρουν, και αυτό θα πρέπει να μας κάνει συνετούς και ψύχρεμους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.